Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως κάθε απόγευμα, έτσι και σήμερα, από τις 5 έως τις 6, υπάρχει λύση από το στούντιο του SBC μαζί με τη Σοφία Μίτιλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Αλλά και με εκλεκτούς καλεσμένους, συζητάμε για θέματα που μας αφορούν όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε με την Άννα την Κορσάνου, την δικηγόρο μας, σχετικά με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Όλα αυτά σε πολύ λίγο μετά από ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με τη Σοφία Μίτιλη. Τι χρυσή τομή αναζήτησαν στο κοινό ανακοινωθέν για την Ελλάδα οι ηγέτες της Ευρώπης και ο Αλέξης Τσίπρας, προσπαθώντας από τη μία να μην ταπεινώσουν την ελληνική κυβέρνηση αλλά και να μην υπαναχωρήσουν από τις κόκκινες γραμμές των μεταρρυθμίσεων. Έτσι, επιβεβαιώνοντας το sofocleusin.gr, αποφάσισαν την επαναβεβαίωση της συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου και παράλληλα ζήτησαν από την ελληνική κυβέρνηση πλήρη κατάλογο μεταρρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα. Ενώ, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Φρανσουά Ολάντ, για κάθε μεταρρύθμιση που θα καταργεί η ελληνική κυβέρνηση, θα πρέπει να την αντικαθιστά με μία νέα. Άνοιξε από σήμερα και μέχρι τις 27 Μαρτίου η ειδική εφαρμογή στο TaxisNet για την ολική ή μερική καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών εκτός ρύθμισης με απαλλαγή προς αυξήσεων. Σε αυτή την εφαρμογή εισέρχονται όσοι επιθυμούν να εξοφλήσουν με ευνοϊκό τρόπο ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες επιβαρύνονται με μεγάλες προσαυξήσεις. Εάν οι οφειλές αυτές εξοφληθούν εφάπαξ έως την άλλη Παρασκευή, διαγράφεται το σύνολο των προσαυξήσεων. Εάν εξοφληθεί ένα ποσοστό της οφειλής κεφαλαίου, παραδείγματος χάρη του 70%, διαγράφεται και το αντίστοιχο ποσοστό προσαυξήσεων, δηλαδή το 70%. Η επιλογή αυτή δεν συνοδεύεται από την υποχρέωση ρύθμισης των υπόλοιπων οφειλών του φορολογούμενου. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, από 20 έως και 27 Μαρτίου 2015 είναι δυνατή η καταβολή οποιοδήποτε βασικού ποσού οφειλής μη ρυθμισμένου με απαλλαγή προς αυξήσεων, τόκων και προστήμων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτό. Ο πολίτης δύναται να επιλέξει οποιοδήποτε χρέος και να πληρώσει μέρος ή το σύνολο της βασικής οφειλής χωρίς επιβαρύνσεις. Η καταβολή διενεργείται με τη χρήση της ταυτότητας οφειλής στις τράπεζες και στα ελληνικά ταχυδρομεία. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η καταβολή και στις ΔΟΗ. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να πληροφορούνται με την ταυτότητα οφειλής μέσω της εφαρμογής προσωποποιημένης πληροφόρησης ή εναλλακτικά μέσω εκτύπωσης συγκεντρωτικής εικόνας οφειλών εκτός ρύθμισης, η οποία έχει αναρτηθεί στις σήμερα 20 Μαρτίου στο TaxisNet. Επίσης, μπορούν να πληροφορούνται την ταυτότητα οφειλής από τις ΔΟΗ. Ασπίδα κατά των τεκμηρίων για όσους κινδύνευαν να φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με 26% χωρίς να έχουν στην πραγματικότητα παρά ελάχιστο ή μηδενικό εισόδημα. Με την παρέμβαση στη διάταξη που είχε συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις, η ασπίδα έναντι των τεκμηρίων σηκώνεται αναδρομικά από 1η-1η-2014. Κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι τα περσινά εισοδήματα που θα δηλωθούν φέτος θα έχουν την προστασία των νέων διατάξεων. Στο εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπεται ότι όσοι δεν έχουν κανένα εισόδημα, αλλά πιάνονται από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ ή από κάποιο τεκμήριο γιοταχή, θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών. Κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι θα καλυφθούν από το έμεσο αφορολόγητο 9.550 ευρώ και δεν θα πληρώσουν ούτε 1 ευρώ. Απόλυτη είναι η προστασία και για όσους έχουν μόνο μικρά εισοδήματα από ακίνητα και τόκους καταθέσεων, αφού σε αυτή την περίπτωση δεν θα εφαρμόζεται η ελάχιστη τεκμαρτίδα πάνη των 3.000 ευρώ, που θα είχε ως αποτέλεσμα την υπερφορολόγησή τους. Και αυτό, γιατί αν ίσχυε το τεκμήριο των 3.000 ευρώ και υπερέβαινε αυτό το μικρό πραγματικό εισόδημα, τότε οι εν λόγω φορολογούμενοι θα φορολογούνταν με 26% και από το πρώτο ευρώ. Και σε αυτή όμως την περίπτωση η ασπίδα θα ισχύσει αναδρομικά για τα περσινά εισοδήματα που θα δηλωθούν φέτος.
Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού στα ΕΦΑΠΑΞ προκειμένου να μην γίνουν μειώσεις. Βάσει των όσων σχεδιάζει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τον υπολογισμό θα λαμβάνονται υπόψη, αποδοχές και εισφορές που έχουν καταβληθεί για μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Παραδείγματος χάρη την τελευταία επταετία ή οκταετία, αντί για τις πενταετίες στο δημόσιο. Έχουμε ήδη δρομολογήσει αναθεώρηση του μαθηματικού τύπου, ώστε να μην γίνουν οι δραματικές μειώσεις κατά 30-80% που είχαν προβλεφθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί πως για την αποφυγή νέων μειώσεων, πολλά ταμεία και κυρίως το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, στο οποίο εκκρεμεί η καταβολή 28.000 ΕΦΑΠΑΞ, θα χρειαστούν πρόσθετη κρατική επιχορήγηση, καθώς δεν υπάρχουν αποθεματικά και οι ετήσιες εισφορές των ενεργεία δεν επαρκούν για να καλύψουν όλες τις πληρωμές τους δικαιούχους. Σε μηνιαία βάση θα καταβάλουν από την 1η Ιουνίου στον ΟΑΕ οι ελεύθεροι επαγγελματίες στις ασφαλιστικές εισφορές, ενώ νωρίτερα θα προωθηθεί τροπολογία στη Βουλή που θα επιτρέπει τη συνταξιοδότηση οφειλετών που χρωστούν πάνω από το όριο των 20.000 ευρώ, το οποίο ισχύει σήμερα, με την παροχή δυνατότητας είτε σταδιακής παρακράτησης της οφειλής από τη σύνταξη, είτε ακόμη και συμψηφισμού της με το ποσό της σύνταξης. Αυτό δήλωσε χθες ο αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Στρατούλης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κ. Κεκέρογλου, σχετικά με την καθυστέρηση εφαρμογής απόφασης της προηγούμενης κυβέρνησης που προέβλεπε τη μηνιαία καταβολή εισφορών από την 1η Μαρτίου, καθώς και για την αύξηση του επιτρεπόμενου ορίου οφειλής των επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε ότι δόθηκε προθεσμία 3 μηνών στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου να προετοιμάσει τη μηχανογραφική υποστήριξη της καταβολής των εισφορών σε μηνιαία βάση, αντί της δίμηνης. Με ραγδαίο τρόπο εξαπλώνονται οι ευέλικτες μορφές αποσχόλησης, καθώς μία στις δύο νέες προσλήψεις αφορά μερική ή εκπεριτροπής εργασία. Το Υπουργείο Εργασίας ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση με στόχο να αντιμετωπιστούν φαινόμενα όπου σε θέσεις μερικής ή εκπεριτροπής εργασίας κρύβεται ουσιαστικά πλήρης αποσχόληση. Με βάση το σύστημα Εργάνη, αποκαλυπτικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που έχουν φτάσει στο Υπουργείο σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά. Ενδεικτικά αναφέρεται πως τον Φεβρουάριο μόνο το 47,6% των νέων προσλήψεων αφορά πλήρη αποσχόληση. Στον αντίποδα, το 35,77% των νέων προσλήψεων αφορά μερική εργασία, ενώ το 17,47% εκπεριτροπής αποσχόληση. Το θέμα είναι αυτό ψηλά στη λίστα του Υπουργού Εργασίας, Πάνου Σκουρλέτη, και για το σκοπό αυτό έχουν γίνει οι πρώτες συσκέψεις στο Υπουργείο και θα υπάρξουν ανακοινώσεις αμέσως μετά την κατάθεση των νομοσχεδίων για το κατώτερο μισθό και τις συλλογικές συμβάσεις. Οι Έλληνες εφοπλιστές βρίσκονται για ακόμη μία χρονιά στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλίας, σύμφωνα με νέα μελέτη που παρουσιάστηκε πρόσφατα στις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο βίντεο που επιμελήθηκε η Ντέπη Παΐζη. Λόγω τεχνικού προβλήματος δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα Info News. We'll be right back.
αυτό που διερευνάτε είναι η πιθανή παραβίαση του κανονισμού για τις, του ευρωπαϊκού κανονισμού για τις ανοιχτές πωλήσεις με την ευκαιρία ή επαφορμή των 4 αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών. Κοιτάμε λοιπόν όλες τις συναλλαγές που έγιναν εκείνη την εποχή και ερευνούμε τις ύποπτες για παραβίαση του κανονισμού αυτού σε πακέτα ανάλογα με την κάθε συστημική ελληνική τράπεζα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και τώρα να πάμε στον Χρήστο Φράγκο, αρχισυντάκτη της εκπομπής αλλά και διευθυντή στο sofocleosyn.gr, το οικονομικό πόρταλ. Καλησπέρα Χρήστο. Καλησπέρα και καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Χρήστο, θέλω να μας πεις για το παρασκήνιο αλλά και για το προσκήνιο των Βρυξελών. Τι άλλο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Καταρχήν, να πούμε ότι το χρηματιστήριο αντιδρά ιδιαίτερα θετικά. Θεωρεί ότι υπήρξε μια συμφωνία ανάσα. Θεωρεί ότι βρέθηκε η βραχυχρόνια λύση που θα επιτρέψει στη χώρα να υπερβεί το σκόπελο του μήνα, να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις προς τους εταίρους και κυρίως προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και όλα αυτά μέχρι το τέλος του μήνα, δηλαδή στο Eurogroup που έχει εκτάκτως προγραμματιστή για τις 27. Μετά από αυτό, σε αυτό το Eurogroup η ελληνική κυβέρνηση θα προσκομίσει το πακέτο μεταρρυθμίσεων ποσοτικοποιημένων αυτή τη φορά, όχι σε λίστα και με μισόλογα, ολόκληρο και ποσοτικοποιημένο ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων, το οποίο θα εγκρίνει το Eurogroup και βάσει αυτού, του πακέτου μεταρρυθμίσεων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα εγκρίνει την εκταμείευση του 1,9 δις. Εμείς πάντως ήμασταν τυπικοί, Χρήστο, στα χρήματά μας, γιατί πληρώσαμε κανονικά την υποχρέωσή μας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δίνοντας μάλιστα 340 εκατομμύρια ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι το καταφέραμε αυτό. Νομίζω ότι αυτό ήταν το εύκολο κομμάτι της ιστορίας, δεν ήταν το δύσκολο. Και γενικά μέχρι τώρα είχαμε πληρώσει. Το δύσκολο είναι αυτό που έπεται, καταρχήν είναι 2 δις μέχρι τέλος του μήνα ακόμα. Και το πιο δύσκολο ακόμα κομμάτι είναι το πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση και η εσωτερική αγορά. Γι' αυτό και τρέχει το νομοσχέδιο με τις 100 δόσεις και την έκτακτη ρύθμιση αυτή του όποιος πληρώσει γλιτώνει και τις προσαυξήσεις. Ναι. Προκειμένου να μαζέψει 2 δις μέσα σε επόμενες 8-9 μέρες. Που χρειάζονται για να μπορέσει να ξεπεράσει οριστικά το σκόπελο αυτού του μήνα. Αγώνας δρόμου λοιπόν για την κυβέρνηση, Χρήστο. Όπως τόνισε όμως, θα σταθούμε και σε αυτό που είπες πριν από λίγο, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τις ελληνικές καταθέσεις, το είπε και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στις Βρυξέλλες, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Όντως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε, στην ουσία, το έχουμε πει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή. Ήταν εκ του περισσού. Όλα αυτά είναι εκβιαστικές κινήσεις στα πλαίσια μιας σκληρής διαπραγμάτευσης. Οι φήμες, οι διαρροές, τα προβλήματα. Πράγματι, με όλα αυτά πιέστηκαν πάρα πολύ οι ελληνικές τράπεζες. Η εκροή καταθέσεων ήταν μεγάλη τον τελευταίο καιρό. Αλλά αυτό εκ του περισσού, καθώς δεν επίκειται κανένα Brexit, η κυβέρνηση με τους Ευρωπαίους μπορεί να τσακώνονται, όπως τα λέγαμε. Αλλά τα βρίσκουν και αυτό είναι και το μήνυμα της Συνόδου Κορυφής, αν θέλεις. Μάλιστα. Το προσκηνιακό, το παρασκηνιακό μήνυμα είναι αυτό που είπαν στον Αλέξη Τσίπρα οι Ευρωπαίοι, ότι καλή πολιτική λύση, σου δίνουμε την πολιτική ελευθερία να κάνεις ό,τι μεταρρυθμίσεις θέλεις και αντιμεταρρυθμίσεις, δηλαδή να πάρεις πίσω κάποιες, αλλά θα πρέπει να φέρεις κάποιες άλλες δικές σου που να πετυχαίνουν το ίδιο αποτέλεσμα. Και όλα αυτά στα πλαίσια του Eurogroup, όχι τη Συνόδου Κορυφής. Η Σύνοδος Κορυφής δεν είναι εδώ για να εξετάζει τα οικονομικά των κρατών. Η Σύνοδος Κορυφής είναι εδώ για να καθορίζει ευρύτερες πολιτικές. Αυτό το ξεκαθάρισαν και αυτή τη φορά στον Αλέξη Τσίπρα. Και έτσι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει λόγο να ξαναπάει σε Σύνοδο Κορυφής, παρά μόνο εάν έχει κάτι πολύ ουσιαστικό και βαθιά πολιτικό να ζητήσει. Πλέον το μνημόνιο, το όποιο μνημόνιο, το όποιο πρόγραμμα θα συζητείται αποκλειστικά και μόνο στο Eurogroup. Και αυτό ήταν το μήνυμα των ηγετών προς τον Αλέξη Τσίπρα. Μας έδωσες και μια θετική είδηση ότι μετά από αρκετές μέρες λοιπόν βλέπουμε να κινείται σήμερα καλύτερα το χρηματιστήριο, το ελληνικό χρηματιστήριο. Η αγορά μετά από αρκετό καιρό αντιδρά. Αντιδρά στη βάση μια συμφωνίας που δίνει ανάσα στην ελληνική κυβέρνηση, που δίνει ανάσα στην οικονομία, πολύ βραχυχρόνια όμως. Η αγορά ξέρει ότι, όπως είχαμε πει και την άλλη φορά, δεν λύνεται το πρόβλημα. Αυτές είναι επιμέρους πυροσβεστικές λύσεις, οι οποίες όμως δεν λύνουν το πρόβλημα. Θα συνεχίσουμε. Δίνουν όμως μία μικρή ανάσα. Δίνουν μία ανάσα, αλλά θα συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό κία μέχρι και το καλοκαίρι. Μέχρι τον Ιούνιο, που υποτίθεται ότι πια Ελλάδα και Ευρώπη θα κάτσουν στο τραπέζι και θα συζητήσουν ένα ευρύτερο,
πιο βιώσιμο πακέτο, μια πιο συνολική λύση, η οποία στόχο θα έχει να μας πάρει για τα επόμενα 3 χρόνια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χριστοφράγκου, για ό,τι νεότερο θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Και επιστρέψαμε λοιπόν. Υπάρχει λύση κάθε απόγευμα από τις 5 έως τις 6 μαζί με όλους εσάς. Γινόμαστε μια ομάδα που ρωτάει τους καλεσμένους. Σήμερα μαζί μας είναι η Άννα Ικορσάνου. Καλησπέρα, Άννα. Καλησπέρα, Άννα. Σοφία μου. Λοιπόν, ήρθες εδώ πέρα. Κάθε απόγευμα ξέρεις το τι γίνεται. Έχουμε μάθει πλέον το σκηνικό πώς πηγαίνει. Οι τηλεθεατές μας είναι ό,τι σημαντικότερο έχουμε σε αυτή την εκπομπή. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά μόνο να απαντάμε σε ερωτήσεις, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Και έκαναν πολλές ερωτήσεις και εύστοχες. Πιστεύω κάτι από ναι, είναι πολύ καλά ενημερωμένοι και διαβασμένοι πριν καλεσμένοι. Ψάχνει, βρίσκει, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και πάντα βρίσκει τη λύση. Ναι. Σημαντικό είναι να πούμε κάτι που είπαμε στο διάλειμμα, γιατί εμείς ακόμα και το παρασκήνιο το λέμε, όχι μόνο για την πολιτική, αλλά και για την πράξη. Και αυτό που είπαμε είναι ότι δυστυχώς συνεχίζονται, μας είπες, οι πληστηριασμοί. Αχ, ναι, λοιπόν, αυτές τις μέρες έχω πολλά τηλεφωνήματα από ανθρώπους που μου λέγαν, ο ένας μου λέει, η εφορία μου έκανε κατάσχεση στο ενίκιο που εισπράττω. Κατάσχεση χείρας τρίτου λένε αυτό. Δηλαδή, εισέπρατε ένα ενίκιο άνθρωπος και πήγε και το πήρε εφορία. Στον άλλον του ήρθε κατάσχεση και ημερομηνία πληστηριασμού από χρέος στην εφορία. Άρα υπάρχουν κάποιες επιθετικές ενέργειες. Δηλαδή μην νομίζει κανείς ότι χρωστά στο δημόσιο και τώρα αναμονή της ρύθμισης η εφορία είναι ησυχή. Ότι τα έχουν παγώσει όλα. Αυτό σημαίνει μια λοιπόν... Μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους και καλά κάνουν ενδεχομένως. Φυσικά και καλά κάνουν. Αλλά ζορίζουν και στριμώχνουν τον κόσμο πάρα πολύ. Ενδεχομένως θα έπρεπε να κάνουν κάποιες ρυθμίσεις. Λένε ότι με αυτό το νομοσχέδιο τώρα θα υπάρξουν κάποιοι πιο ευνοϊκοί όροι. Για να μπορέσει και κάποιος που έχει χρέη να τα ρυθμίσει στην εφορία και να μην υφίσταται αυτές τις συνέπειες. Δηλαδή, σου λέει ότι αν κάνεις ρύθμιση και πληρώσει το 25% της οφειλής, θα σταματήσει το αμέτρα εκτέλεσης. Αυτό είναι σημαντικό για να μην σου κάνουν κατασχέσεις και πληστηριασμούς στο σπίτι. Σήμερα στη Βουλή είχαμε το κατεπήγον της ρύθμισης Express, αυτή που λέγανε, η οποία σίγουρα θα δώσει μία ανάσα στους οφειλέτες ακριβώς. Και έρχεται, αναμένουμε τώρα και αυτή για τις 100 δόσεις. Και για τους πληστηριασμούς επίσης περιμένουμε, για την προστασία της κυρίας Κατοικίας του πληστηριασμού, που λέγανε ότι έπρεπε ήδη να έχει ψηφιστεί, αλλά πιστεύω ότι δρομολογείται για να δρομολογείται και αυτό να ψηφίσει τώρα το θέμα των 100 δόσεων. Βέβαια, αυτό που θέλω, το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, Άννα, και θέλω να το τονίσουμε στους τηλεθεατές, είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν είμαστε μέσα σε μία ρύθμιση, ή να μην σταματάμε να πληρώνουμε τις οφειλές μας. Γιατί δηλαδή, πραγματικά. Όχι, βέβαια. Γίνεται κατά σχέση. Όχι, βέβαια. Όχι μόνο για την ξεκίνηση, γιατί έχουν παγώσει τα πάντα. Εν αναμονή λοιπόν και στο τι θα γίνει. Στην εφορία, όταν χρωστάμε, πρέπει να δηλώσουμε και ποιον λογαριασμό θεωρούμε ως ακατάσχετο για να μην μας παίρνουν, λεφτά από το λογαριασμό μας. Μέσα στο TaxisNet έχει να δηλώσει, έχει μια εφαρμογή, σου λέει δήλωσε ποιον αριθμό, ποιον λογαριασμό θέλει, να πάρει να ισχύει το ακατάσχετο. Έτσι ώστε όσα λεφτά μπαίνουν εκεί, μέχρι 1.500 ευρώ να μην μπορούν να στα πειράξουν όσα χρέη και να έχει. Αυτά, ένας άνθρωπος που δεν είναι τόσο εξοικειωμένος με το κομπιούτερ, γιατί οι μεγαλύτερες ηλικίες δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι, έτσι. Του δυσκολεύεται να τα δει. Υπάρχουν λύσεις λοιπόν, απλά όχι τόσο, δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο όσο θα θέλαμε, να μην μας κυνηγάει κανείς σε τίποτα. Φυσικά και η εφορία θα κυνηγήσει, φυσικά και η τράπεζα θα κυνηγήσει, ο καθένας θα το συμφέρον του. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει διέξοδος για έναν δανειολήπτη, για έναν οφειλέτη της εφορίας, αν ξέρει πώς να βαδίσει και πώς να κινηθεί. Τέτοιες αποφάσεις μπορούν να τις προσβάλλουν οι φορολογούμενοι. Τι αποφάσεις? Δηλαδή αποφάσεις που παίρνονται με βάση άμα χρωστάς για πληστηριασμούς. Και νομικά γίνεται. 5 μέρες πριν την ημερομηνία του πληστηριασμού μπορούν να κάνουν ανακοπή στα διοικητικά δικαστήρια, αλλά μπορούν να παχθούν και σε κάποια ρύθμιση τώρα που θα ψηφιστεί αυτή η ρύθμιση. Ναι, ακριβώς. Έτσι. Ναι. Σε περίπτωση λοιπόν όμως που δεν έχουν προλάβει. Νομικά μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Νομικά μπορούν να. 5 μέρες πριν για τον πληστηριασμό. Πάντως αυτό που πρέπει να τονίσουμε στους τηλεθεατές, εμείς το έχουμε ετοιμάσει και σε κάρτες, Άννα, είναι τα μέσα που άμυνας του οφειλέτη και του δανειολήπτη. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν κάποιος για να προστατευτεί. Ακριβώς. Να προστατευτεί, να μας εξηγήσει στις διαδικασίες, γιατί εμείς λέμε την κατάσταση όπως έχει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει τις κάρτες και να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο στάδιο, το οποίο είναι η εξώδικη δήλωση.
Ναι, ωραία. Λοιπόν, η εξώδικη δήλωση αποτελεί μία όχληση, δηλαδή μία προειδοποίηση προς τον οφειλέτη ότι αν δεν συμμορφωθεί και δεν υπάρξει συνεπής προς τις υποχρεώσεις του, ο δανειστής θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό. Συνήθως, όταν χρωστάμε στην τράπεζα πάνω από τρεις δόσεις, η τράπεζα έχει δικαίωμα να κάνει καταγγελία τη σύμβαση και να το κάνει απαιτητό όλο το ποσό. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση, τι κάνει? Συνήθως, αποστέλει μία εξώδικη δήλωση. Το εξώδικο στέλνεται με δικαστικό επιμελητήριο. Όταν λοιπόν βλέπει ο δανειολήπτης ένα δικαστικό επιμελητή στην πόρτα του, όταν δεν ξέρει τι είναι, ντρέπεται και όλα, σου λέει αμάς, αρχικά. Με βλέπει και η γειτονιά, νιώθει πολύ άσχημα, δεν καταλαβαίνει τη νομική ισχύ αυτού του εγγράφου. Το εξώδικο λοιπόν δεν είναι κάτι που ξεκινάει δικαστικές διαδικασίες, είναι μία προειδοποίηση, κατά κάποιο τρόπο μία ενημέρωση ότι ξέρεις δεν είσαι συνεπής απέναντί μου και αν συνεχίσεις έτσι, εγώ θα κινηθώ δικαστικά. Οδηγεί όμως σε μία δικαστική οδό. Ξεκινάνε κάποιες διαδικασίες. Έχει πάει, ας πούμε, η υπόθεσή του σε ένα νομικό τμήμα. Μπορεί και μετά να παγώσουν όλα. Γιατί πολλοί δέχονται ένα εξώδικο και μετά δεν προχωράει η τράπεζα, τίποτα άλλο δεν κάνει. Ή πολλοί δέχονται ένα εξώδικο και μετά του έρχεται και μια διαταγή πληρωμής. Να δούμε το άλλο βήμα ποιο λοιπόν, είναι. Λοιπόν, στο δεύτερο στάδιο λοιπόν είναι η διαταγή πληρωμής. Στο πρώτο στάδιο δεν χρειάζεται πολύ να τρομοκρατηθούμε. Όχι, τίποτα δεν χρειάζεται να κάνουμε. Δεν χρειάζεται. Απλά να είμαστε ενημερωμένοι και ακριβώς, για να μην τρομάξουμε, να καταλάβουμε την αξία της κάθε κατάστασης, τη σοβαρότητα, ας πούμε, του κάθε εγγράφου που δεχόμαστε. Στη δεύτερη, λοιπόν, που είναι η διαταγή πληρωμής που αναφέραμε, η διαταγή πληρωμής ζητείται και εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο για οφειλές έως και 20.000 ευρώ. Σωστά. Από το μονομελές πρωτοδικείο. Αλλάζουν συνέχεια τα ποσά. Την προηγούμενη φορά είχαμε πει 12-20. 12, τώρα το πήγαμε στις 20.000, λοιπόν, από το μονομελές πρωτοδικείο για ποσά που ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ για χρηματικές απαιτήσεις που αποδεικνύονται με ιδιωτικό ή δημόσιο έγγραφο. Λοιπόν, εκδίδονται πολλές διαταγές πληρωμής, το ξέρουν αυτοί οι δανειολήπτες. Η διαταγή πληρωμής είναι κάτι σοβαρό. Διότι όταν εκδοθεί μια διαταγή πληρωμής, έχει δικαίωμα η τράπεζα να εγγράψει και προσημείωση υποθήκης από μόνη της, χωρίς τη συνένεση του δανειολήπτη. Πολλοί λοιπόν που ξέρουν ότι το σπίτι δεν έχει προσημείωση, πάνε μια μέρα στο υποθηκοφυλακείο ή τυχαίνει, ας πούμε, τυχαία συμβαίνει και λένε: α, πού βρέθηκε αυτή η προσημείωση, αφού εγώ δεν έχω δεχτεί να βάλω προσημείωση στο σπίτι μου. Με την έκδοση διαταγής πληρωμής έχει δικαίωμα να εγγραφεί υποχρεωτικά, αν θέλει, τράπεζα και προσημείωση υποθήκης χωρίς τη συνένεση του δανειολήπτη. Όταν έρθει η διαταγή πληρωμής, μέσα σε 15 μέρες έχει δικαίωμα και πρέπει να ασκηθεί ανακοπή και αίτηση αναστολής ενδεχομένως. Είναι κάτι που πρέπει να κάνει, γιατί μετά, αν δεν κάνει τίποτα, μπορεί να γίνει κάποια κατασχετήρια έκθεση. Να γίνει κάποια κατάσταση. Η διαταγή πληρωμής προσβάλλεται. Δεν είπαμε, με την ανακοπή μέσα στο 15 ημέρα. Με την ανακοπή μέσα στο 15 ημέρα. Ακριβώς. Ωραία. Και το τρίτο στάδιο είναι η κατάσχεση. Λοιπόν, μας έρχεται μια κατασχετήρια έκθεση, όπου ο δικαστικός επιμελητής έρχεται, περιγράφει το σπίτι και ονομάζει, αρχίζει να λέει ότι κατάσχεται και ορίζει την ημερομηνία πληστηριασμού. Μέχρι το Δεκέμβρη του 2014. Πόσος χρόνος είναι από το. Με το να έρθει. Τώρα, ας πούμε, αυτός ο κύριος με πήρε για την εφορία, λέει το Μάιο του πήγε ο πληστηριασμός. Του ήρθε χθες έκθεση επίδειξη για το Μάιο. Α, χθες για το Μάιο. Λοιπόν, εξαρτάται λοιπόν, ακριβώς. Έτσι δεν είναι στάνταρ. Μέχρι το Δεκέμβρη υπήρχε προστασία της κυρίας κατοικίας στους πληστηριασμούς. Έχει σταματήσει αυτό και αυτό είναι το θέμα μας. Αυτό περιμένουμε. Το νόμο που θα προστατεύει την κύρια κατοικία, υπό προϋποθέσεις βέβαια, από τους πληστηριασμούς, θα αναστέλει εδώ τους πληστηριασμούς. Δεν θα σταματάει τις κατασχέσεις, απλά θα αναστέλει ότι πληστηριασμοί. Αλλά και αυτό κάτι είναι. Γίνονται πληστηριασμοί προς το παρόν. Αυτό που μας είπες και στην αρχή. Και όχι μόνο από την εφορία, αλλά και από τις τράπεζες γίνονται. Μείνουμε, γιατί έρχεται κόσμος και λέει. Εμείς περιμένουμε τις 100. Όχι, λέει, η πρώτη κατοικία δεν προστατεύεται, δεν έχω ανάγκη. Όχι, δεν προστατεύεται. Δεν προστατεύεται, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα τίποτα. Όχι, πρέπει να το τονίσουμε στον κόσμο. Το περιμένουμε. Αυτό είναι το ένα θέμα. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, να μην τα βάφουμε μαύρα. Αλλά απ' την άλλη, να ξέρουμε και τι μπορεί να μας συμβεί, έτσι. Ακριβώς. Μπορεί να συμβούν και τα άσχημα. Αυτό είναι. Είναι αλλά στον πρέπει αέρα, να είμαστε ουσιαστικά. Θέσει να τα αντιμετωπίσουμε. Άρα είναι στον αέρα ουσιαστικά. Είναι στον αέρα κατοικία. Τώρα, ακριβώς είναι στον αέρα, αλλά αν έρθει μια. Για να μην φτάσει σε σημείο να είσαι ένα βήμα πριν, όταν έρθει η διαταγή πληρωμής, μπορείς να κάνεις την ανακοπή σου. Μπορείς να μπεις στα υπερχρεωμένα. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι να προστατευτείς, ώστε να μην φτάσεις να κινδυνεύεις από πληστηριασμό που πλέον δεν προστατεύεσαι. Αυτό είναι. Πότε πιστεύεις, ναι. Πότε πιστεύουμε δηλαδή. Δηλαδή μην τα αφήνουνε, μην το παρατάνε, μην λένε. Πολλοί τι λένε από τις δυσκολίες, οι δυσκολίες σε καταβάλουν και δεν είναι δύσκολο να πεις τα παρατάω, δεν θέλω να ασχολούμαι. Αυτό είναι λάθος. Δες τα δικαιώματά σου, δες τι σου δίνει ο νόμος και εξόδους να κάνει και μετά παρατήσέ τα, αλλά να ξέρεις τι γίνεται. Ακολούθα ένα βηματάκι. Μην το παρατάς, πρέπει να προχωράς μπροστά. Δεν υπάρχει κάποια κυβερνητική συνεννόηση με τις τράπεζες, γιατί είχαν πει κάτι για την πρώτη κατοικία, με τους πληστηριασμούς.
ορισμούς. Είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι εμείς, ας πούμε, λεκτικά το είπε ότι δεν θα επιτρέψουν να γίνουν πληστηριασμοί. Πριν όμως εσύ από λίγο μας είπες και για τις σχέσεις ότι στον αέρα λοιπόν γίνονται αυτά κανονικά. Είναι πολύ σοβαρά θέματα. Γίνονται, ναι. Και από την εφορία, η εφορία έχει αρχίσει να έχει πολύ επιθετική συμπεριφορά αυτές τις τελευταίες μέρες. Γίνονται έλεγχοι συνέχεια. Τώρα ότι ψηφίζεται αυτός ο νόμος είναι πολύ θετικό, διότι θα υπαχθούν σε ρύθμιση, θα βοηθούν κάποιοι άνθρωποι. Αλλά να μην νομίζουν ότι θα πληρώσουν τίποτα. Θα πληρώσουν. Απλά με κάποιες διευκολύνσεις. Έτσι. Μάλιστα. Και να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Άννα. Σε περίπτωση λοιπόν μου λες, γιατί έχουν αρχίσει ήδη οι τηλεθεατές μας, το ξέρεις κάθε απόγευμα, έχουν αρχίσει ήδη. Βλέπει πολύς κόσμος. Και ο Θάνος τι μας ρωτάει. Λέει ο Θάνος, τι θα γίνει τελικά. Όντως μπορούν, αυτό που είπες πριν από λίγο, Άννα, πρέπει να είναι ο Θάνος, καλησπέρα. Μας είπε ότι όντως θα ανοίγουν τους λογαριασμούς, γιατί έχω έναν λογαριασμό, λέει, τον οποίο παίρνω εκεί πέρα τον μισθό μου. Λοιπόν, μέχρι 1.500 ευρώ υπάρχει ακατάσχετο, αλλά πρέπει να τον δηλώσεις. Είπαμε, μέσα στο TaxisNet υπάρχει να το δηλώσεις για να το προστατεύει από την εφορία. Και αν έχεις οφειλές στην τράπεζα, πρέπει να πας στην τράπεζα προσωπικά και να πεις: δηλώνω ότι αυτός ο λογαριασμός είναι της μισθοδοσής της σύνταξης. Mm-hmm. Μέχρι 1.500 ευρώ ή 2.000 ένα κοινός λογαριασμός είναι ακατάσχετο. Αλλιώς μπορεί να στα πειράξει τα χρήματα, ναι. Ακόμα και αν είναι σε αυτό το λογαριασμό που έχω πάρει εγώ, ας πούμε, ακριβώς. Μπορεί να σου πάρει τα 1.000 ή τα 1.500. Οπότε να προσέχουμε, πρέπει να κάνουμε split στους λογαριασμούς. Βέβαια, αυτό split και αυτό που κάνουν δεν βοηθάει και πολύ το τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή, εντάξει, θετικό το κυνήγι, αλλά αναγκάζουν έτσι τον κόσμο. Μετά δεν μπορούν να λένε ότι ο κόσμος παίρνει τα λεφτά του από τις τράπεζες. Φοβάται ο άλλος, έτσι. Πώς να μην φοβάται. Επίσης, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο όσον αφορά τις 100 δόσεις και άμα ξέρεις κάτι για το άρθρο 24 για τη δημόσια περιουσία μας, ρωτάει ο φίλος μας ο Νίκος. Το άρθρο 24 ποιο είναι ο νόμο. Δεν το ξέρω αυτό. Δημόσια μήπως είναι θέμα πιο πολύ λογιστή. Μάλλον θα είναι στην επόμενη. Μάλιστα. Πολλοί τηλεθεατές μας ρωτήσανε, γιατί πριν από 2 εβδομάδες περίπου είχαμε αναφέρει, Άννα, και θέλω να το τονίσουμε στους τηλεθεατές, γιατί κάθε απόγευμα εδώ δίνουμε και λύσεις, ότι οι τηλεθεατές μας και οποιοδήποτε λοιπόν πρέπει, μπορεί να πάει, μας είχες πει ότι μπορεί και να μειώσει το ενοίκιο του. Α, πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Μας παρακαλέσανε λοιπόν, να το αναφέρουμε. Πούμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο και φοβούνται ίσως κάποιοι άνθρωποι. Κάποιες εκπομπές φοβούνται να το πούνε ότι θα στεναχωρηθούν οι ιδιοκτήτες. Δεν είναι έτσι. Επειδή έχεις μια δυναμία και ο ιδιοκτήτης δεν δέχεται να σου μειώσει το ενοίκιο, δεν είσαι έρμεο, έχεις κάποια δικαιώματα. Μάλιστα. Όταν πας στο δικαστή και του αποδείξεις ότι έχει πέσει η τιμή των ακινήτων σε όλα τα γειτονικά ακίνητα, ότι και εσύ δυσκολεύεσαι, δεν είσαι κάποιος που επίτηδες και καταχρηστικά το λες, ότι σε όλη την περιοχή υπάρχουν ξενίκιαστα. Όλη αυτή η κρίση, δεν μπορεί να υπάρχει ένας ο οποίος να είναι ανένδοτος και να μην δέχεται να ρίξει το μίσθωμα, ιδιαίτερα σε επαγγελματικές στέγες που ένας μισθωτής, ένας επαγγελματίας έχει επενδύσει 1.000 ευρώ για να φτιάξει ένα κατάστημα. Δεν μπορεί ξαφνικά να φύγει, να του πει ο άλλος σήκω φύγει. Και υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν μειώσει το μίσθωμα πάρα πολλές, σε μεγάλο βαθμό. Άρα, και για να το και πούμε δική πολύ μου προσωπική απλά. Απόφαση, ακριβώς. Αλλά και υποθέσεις πελατών μου που έχουν πάει πάρα πολύ καλά, ο δικαστής απονέμει δικαιοσύνη. Όταν του προσκομίσεις δεδομένα, και μπορείς να του προσκομίσεις και μία πραγματογνωμοσύνη μεσίτη που να εκτιμά το ακίνητο και από διπλανά ακίνητα μισθωτήρια που να δείχνουν ότι είναι πιο χαμηλά τα μισθώματα των γειτονικών ακινήτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα βγάλει μία απόφαση που θα μειώνει το μίσθωμα και θα αναγκάζει ο διοκτήτης να τη σεβαστεί και να την ακούσει. Και μέχρι τότε υπάρχουν και με ασφαλιστικά μέτρα να πληρώνεις πιο λίγο. Δηλαδή, υπάρχουν πραγματικά η δικαιοσύνη βοηθάει και είναι άρα, και λοιπόν, πολύ σύντομες οι δικάσιμοι. Στο ειρηνοδικείο σε 3 μήνες. Όχι 3 μήνες. Αν πάρεις προσωρινή, σε 1 εβδομάδα πληρώνεις πιο λίγο νίκιο, έτσι. Εγώ άρα, πολύ σημαντικό. Μην διστάσεις, σε 1 εβδομάδα λοιπόν, εγώ να πάει, στο ενίκιο του γραφείου μου, στο μισό το έριξα. Επειδή μας ρωτάνε οι τηλεθεατές, γι' αυτό και όλο το έχω να το αναφέρω αυτή τη στιγμή για να το συζητήσουμε πριν περάσουμε στις ερωτήσεις. Ξέρετε τι γίνεται. Πολλές φορές φοβόμαστε τη δικαιοσύνη. Αυτό όμως πρέπει βλέπουμε να είμαστε σωστά τα αμερικάνικα έργα έτσι, που βλέπουμε μεγάλες αίθουσες. Είμαστε στην Ελλάδα. Δικηγόρους πολύ ακριβούς και λέμε αμάν, φοβόμαστε και αυτά. Δεν είναι έτσι και δεν είναι έτσι όλες οι διαδικασίες. Κάποιες διαδικασίες είναι πιο μακρινές οι δικάσιμοι. Π.χ. στο ειρηνοδικείο, στο Κοροπή, δικάζεται το 2029. Για μείωση μισθώματος στο ειρηνοδικείο δικάζεται 3 μήνες. Η κάθε διαδικασία είναι διαφορετική και άρα κοστίζει διαφορετικά στιγμή, λοιπόν, και είναι και πιο εύκολες και πιο δύσκολες κάποιες. Αυτή είναι μια εύκολη διαδικασία για μείωση ενοικίου. Επειδή μας ρωτήσαν πολλοί τηλεθεατές, βρίσκομαι λοιπόν σε μια δυναμία. Έχω δρομολογήσει με έναν αλφα τρόπο την ζωή μου. Αυτή τη στιγμή όμως, πώς μπορεί να γίνει όλο αυτό? Άλλαξαν τα δεδομένα.
Για το ενίκιο λέτε, ναι, για τα δάνεια. Όχι, ακριβώς για το ενίκιο. Πώς μπορώ να μειώσω το ενίκιό μου. Δηλαδή, η Σοφία είναι η διαδικασία. Ποια είναι η διαδικασία. Πηγαίνω σε έναν δικηγόρο και ο δικηγόρος μου συντάσσει μία αγωγή. Στην οποία, στην οποία αγωγή τι θα περιγράφω, την ιστορία μου. Θα λέω ότι εγώ έχω ένα κομμωτήριο, ας πούμε, το νίκιασα πριν από 5 χρόνια, πλήρωνα κανονικά. Αλλά όμως τώρα εγώ περνάω δυσκολίες, δεν είμαι κάποιος πάμπλουτος, έτσι. Βλέπω αυτό το μαγαζί, το νίκιασα τόσα 1000 ευρώ, ας πούμε. Βλέπω όμως ότι όλα τα περιγύρω διαμερίσματα, καταστήματα έχουν ρίξει. Ο δικός μου δεν δέχεται να ρίξει την τιμή. Όλα τα άλλα πολλά είναι ξενίκιαστα, όλα τα άλλα νοικιάζονται πιο χαμηλά. Και ζητάω να μειωθεί και εμένα η τιμή του ενοικίου μου, διότι να συμβαδίζει και με την τρέχουσα κατάσταση. Δεν είναι δίκαιο. Αυτό είναι είναι το άρθρο που μιλάει για, για τα έκτακτα περιστατικά που τροποποιούν απρόβλεπτα τις συνθήκες μιας σύμβασης. Και εδώ σε διακόπτω για να ξεκαθαρίσουμε και να καταλάβουν οι τηλεθετές. Μιλάμε και για επαγγελματική στέγη και για σπίτια. Ναι. Απρόπτη μεταβολή συνθήκων. Σε αυτό το άρθρο το στηρίζουμε. Δηλαδή ο νόμος και η δικαιοσύνη λαμβάνει υπόψη και αυτή είναι το πνεύμα του νόμου και στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αλλά και σε αυτό το θέμα της μείωσης του ενοικίου, λαμβάνει υπόψη την απρόπτη μεταβολή των συνθήκων. Ότι δηλαδή εγώ είχα κανονίσει την πορεία μου αλλιώς. Πού να φανταστώ ότι θα άλλαζαν τα γεγονότα. Αλλά και αυτό με τη λεγόμενη ανυπαίτεια δυναμία των δανειοληπτών. Εγώ πρέπει να καταθέσω λοιπόν αυτή την, ότι δεν έχω τα ίδια εισόδημα. Να την αποδείξω ότι έχει μειωθεί γενικότερη αξία των ακινήτων, ότι κάποτε το ακίνητο στοίχιζε τόσο, τώρα στοίχιζε πολύ λιγότερο, μειώθηκε η αξία της αγοράς ακινήτων, γενικά υπάρχει κρίση. Μετά ποια είναι η ίδια. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο βήμα. Δικάζεται σε 3 μήνες. Σε 3 μήνες, είναι πολύ σημαντικό. Άρα, πηγαίνει στο δικαστή, του τα λες όλα αυτά, βγάζει απόφαση ο δικαστής και εφόσον είναι θετική απόφαση, σου μειώνει το ενίκιο κατά 20-30%. Όσο θεωρείς αυτό. Προσωρινή διαταγή σε πόσο μπορούμε σε μια εβδομάδα, εγώ πήρα. Σε μια εβδομάδα. Ναι, ναι. Και μιλάς και έχεις προσωπική. Ναι, προσωπική εμπειρία, βέβαια. Προσωπική και στο δικό μου το γραφείο, αλλά και σε υποθέσεις που χειρίζομαι. Άρα μπορούμε να μειώσουμε το ενίκιο μας μέσα σε μια εβδομάδα. Άρα το θέμα είναι τις προϋποθέσεις. Βεβαίως και μπορούμε. Μα έχουμε για να αν έχουμε τις προϋποθέσεις, βεβαίως. Έχουμε δικαιώματα τα παιδιά, είτε είμαστε στο ένα στρατόπεδο, είτε είμαστε στο άλλο. Δικαιώματα και υποχρεώσεις έχουν και οι ιδιοκτήτες και οι μισθωτές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δεν είναι μόνο ότι είμαστε υπόδουλοι των ιδιοκτητών. Το θέμα είναι, Άννα, ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να μάθουμε να διεκδικούμε. Οι Έλληνες είχαν ιδιοκτησία και δεν στριβόμαστε κατά αυτού του ανθρώπου που έχει ένα σπίτι, τον νοικιάζει και περιμένει να έχει ένα εισόδημα από αυτό. Δεν του λέμε ότι είναι κακός που ζητάει το νοικιό του και είναι σωστό να πληρώνει και ο μισθωτής, να μην χρωστάει. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην παροχή και την αντιπαροχή. Ισορροπία στη σύμβαση. Το θέμα που ανοίξαμε, πώς θα μειώσει το ενίκιο. Και να σας πω και κάτι: αυτοί που είναι πιο ανάλγητοι και δεν δέχονται με τίποτα να κάνουν μείωση είναι αυτοί που δεν έχουν και μεγάλη ανάγκη. Αυτοί που έχουν ανάγκη, το μισθωτή τους από μόνοι τους του ρίχνουν το ενίκιο. Αυτοί που είναι ανάλγητοι και ανένδοτοι, αυτοί δεν έχουν και μεγάλη οικονομική ανάγκη. Να σε ρωτήσω κάτι: αυτό είναι μεγάλη ανάσα. Οι 100 δόσεις αυτές που συζητήσαμε πιο πριν και η ρύθμιση Express είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάσα για όλους τους φορολογούμενους. Κάτι τέτοιο δεν θα βοηθούσε, πιστεύεις, μιας και έχουν αυξηθεί τα κόκκινα δάνεια, δεν θα βοηθούσε και το ίδιο το τραπεζικό σύστημα από μόνο του, έτσι ώστε, αν όχι με τις 100 δόσεις, γιατί είναι πολύ λίγες τα ποσά που χρωστάει κάποιος ο οποίος έχει πάρει δάνειο, δεν θα πιστεύεις ότι είναι μια βοήθεια να πάρει κάτι, γιατί τώρα... Μα αυτός ο νόμος που θα περιμένουμε, το νόμο για τα κόκκινα δάνεια. Περιμένουμε καταρχήν το νόμο για τους πληστηριασμούς, που θα εννοείται ότι θα είναι πιο εξπρές για την εκτός από αυτό. Κάποιοι οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν. Δηλαδή να κάνει τέτοια ρύθμιση η τράπεζα από μόνη της. Ακριβώς. Δεν το κάνει αυτό, δεν Όχι είναι. Μόνο για τις 100 δόσεις, να σας πάει 1000. Αλλά τουλάχιστον θα πρέπει. Μα όντως κάτι πολλές φορές οι τράπεζες αυτό είναι, δεν δείχνουν ευελιξία όσο θα έπρεπε. Καλύτερα να. Αυτό που λέει κάλλιο 5 και στο χέρι που θα ακριβώς δεν θα τα πάρουν ποτέ διαφορετικά. Δεν το δέχονται αυτό οι τράπεζες. Πάει ο κόσμος και λέει που... αυτό μπορώ να στο δίνω και να είμαστε εντάξει. Όχι, λέγω θέλω να τόσο. Να σε ρωτήσω κάτι όμως και κάτι ακόμα. Κάποιος ο οποίος χρωστάει δεν περιμένει αυτό που λες σε αυτό το νόμο για τους πληστηριασμούς και για την πρώτη κατοικία. Θέμα, αυτό είναι ένα θέμα. Ότι και δεν πηγαίνει ούτως ή άλλως να πληρώσει. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα κόκκινα δάνεια και οφειλές επειδή ο κόσμος είναι σε αναμονή αυτού του νόμου. Πιστεύεις λοιπόν ότι σε περίπτωση. Εγώ αν ήμουν στη θέση αυτών των ανθρώπων και είναι και η ψυχολογία του καθενός, έτσι, και η νοοτροπία του, δεν θα ένιωθα καλά να με ξεκρέμαστε. Ξεκρέμαστε. Θέλω να ξέρω ότι πληρώνω μία ρύθμιση, έχω μπει στο νόμο Κατσέλη, κάτι, όχι να είμαι σε αναμονή. Έως πότε αυτή η αναμονή. Πότε θα ψηφίσει αυτό. Σε πολύ λίγα λεπτά, πάντως, Ευδοκία, θα ξεκινήσουμε με πάρα πολλές ερωτήσεις. Μας έχουν έρθει. Να δώσουμε το τηλέφωνο επικοινωνίας, είναι το 211-27-0720 και το email της εκπομπής υπάρχει λύση papaki.sbctv.gr. Βάζουμε μία ανατελεία, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεν αργήσαμε πολύ και μάλιστα τώρα είμαστε στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι της εκπομπής μας, καθώς απαντάμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Η Άννα Κορσάνου είναι στο στούντιο, μαζί με τη Σοφία Μίτιλη κάνουμε τις ερωτήσεις και δίνει άμεσα απαντήσεις σε όλες σας τα ερωτήματα. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε, γιατί υπάρχει λύση, Άννα, κάθε απόγευμα 5 με 6. Υπάρχει. Ή προσπάθεια για λύση. Και όσο δεν υπάρχει λύση, υπάρχει κάτι καλύτερο. Ακριβώς. Υπάρχει κάτι καλύτερο. Εμείς όμως αυτό το σημείο, εκτός από τις συμβουλές που δίνουμε κάθε απόγευμα και τις λύσεις, θα πρέπει οπωσδήποτε να πούμε ότι θα πρέπει, Σοφία, να συμβουλεύονται και τους ειδικούς σε κάθε περίπτωση, είτε είναι δικηγόροι, είτε είναι φοροτεχνικοί, είτε είναι οτιδήποτε. Ειδικούς όμως νορμάλ, όχι απατεώνες, γιατί κυκλοφορούν πολλοί απατεώνες, εντάξει. Τι εννοείς, εκμεταλλεύονται, εκμεταλλεύονται την αδυναμία και την άγνοια και τον πανικό του κόσμου και παρουσιάζουν, δίνουν ψεύτικες πληροφορίες, μη σωστή ενημέρωση. Άμα χρωστά, αγάπη μου, θα πάω στο δικηγόρο. Θα πάω σε ένα δικηγόρο που ξέρει ακριβώς. Που να είναι δικηγόρος και όχι να είναι. Που να μην είναι δικηγόρος, που να είναι λογιστής και να μην είναι. Που να μην έχει τελειώσει πανεπιστήμιο. Μην κρατάς τα χαρτάκια, πήγαινε δώσε, γιατί θα έρθουν και άλλοι. Να γίνει μια σωστή ενημέρωση, παιδιά, γιατί έχει πει σε θύμα εκμετάλλευση πολλοί κόσμος, καημένος κόσμος και έχει χάσει και άλλα χρήματα από αυτά που δεν έχει. Άννα, μου πάμε όμως, επειδή είσαι εσύ πολύ έμπειρη δικηγόρος. Και αυτοί που πέσουν θύματα να τα λένε, να μην φοβούνται να το πούνε. Γιατί ξέρω που τα λέω τώρα. Έστειλε μήνυμα μια κυρία που έδωσε το γραφείο μου και εδώ πέρα. Έτσι, για να παραπονεθεί για την υπόθεσή της. Ναι. 2-11-27-007-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Το email της εκπομπής υπάρχει λύση, papaki.sbctv.gr. Ξεκινάω γρήγορα λοιπόν με την πρώτη ερώτηση. Ο γιος της έχει πάρει ένα στεγαστικό, είναι άνεργος ανά 3 χρόνια. Η ίδια βάζει τώρα κάποιες δόσεις. Φοβούνται μήπως χάσουν την πρώτη κατοικία. Λοιπόν, αν δεν πληρώνει, μπορεί να συμβεί και αυτό, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, το πιο πιθανό είναι να έχουν μπει εγγυητές και αυτοί, μάλιστα, γιατί συνήθως οι γονείς μπαίνουν εγγυητές στα δάνεια των παιδιών. Πρέπει να δουν αν έχουν προϋποθέσεις, θα κάνουν μια κοινία της γονείς και υπαγωγής στο ελληνοδικείο και μια ξεχωριστή ο γιος τους. Αν έχουν μόνο μια κύρια κατοικία και είναι άνεργοι, δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι άνεργος η τράπεζα δεν με αγγίζει, δεν την ενδιαφέρει. Λοιπόν, αν έχουν μόνο μια κύρια κατοικία και είναι άνεργοι, έχουν την ιδιότητα του φυσικού προσώπου, θα καταθέσουν την αίσθηση, θα προστατευθούν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σε ολόκληρη την περιουσία τους και θα πάει και πολύ καλά η υπόθεση. Και εν αναμονή λοιπόν του νομοσχεδίου. Και θα πάει και καλά η υπόθεσή τους. Όχι η αναμονή του νομοσχεδίου, είναι αναμονή της απόφασης του ειρηνοδικείου. Θα πάνε πολύ καλά. Μάλλον. Ωραία. Όταν ενοικιαστής μας ρωτάει ο κ. Ψυχάκης χρωστά ένα χρόνο, τι γίνεται με τους ιδιοκτήτες, Άννα, γιατί όλο υποστηρίζουμε τους ενοικιαστές. Τρία χρόνια δεν έχει πληρώσει ούτε νερό ούτε κοινόχρηστα. Λοιπόν, έπρεπε να του έχει κάνει ήδη αγωγή εξώσεως να φύγει από το διαμέρισμα και να ζητήσει και τα οφειλόμενα αυτά που δεν έχει πληρώσει. Γιατί δεν το έχει κάνει. Αν οι δύο πλευρές κερδίζουν. Βέβαια, γιατί δεν το έχει κάνει. Να ενεργοποιήσει τα δικαιώματά του. Δεν πληρώνει ο άλλος, δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις, δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα, δεν πληρώνει τα ενίκια. Διαταγή απόδοσης μισθίου. Υπάρχουν και με γρήγορο τρόπο. Διαταγή απόδοσης μισθίου άμεσα βγαίνει. Εδώ έχουμε και κάποιο χρονικό, για το... όπως μας είπες. Άμεσα βγαίνει. Άμεσα και αυτό. Θέλεις ένα εξώδικο και σε 20 μέρες άμεσα. Πάμε γρήγορα στην επόμενη ερώτηση. Για το νόμο 4093 έχουν βγάλει κάτι καινούριο. Γιατί αν είναι νόμιμο να πάρουν τα αναδρομικά τα χρήματα. Άννα. Αυτό δεν είναι δάνειο τώρα πάλι. Αυτό δεν είναι πάλι δάνειο. Τι να κάνω, μου έρχονται διάφορες ερωτήσεις. Λοιπόν, είναι στο νόμο Κατσέλη. Αυτό είναι και τα εργατικά. Αυτό τα εργατικά νομίζω καλείται. Πολλές φορές λένε τα δικά του. Τις φορές που χρωστάνε ή οτιδήποτε και θέλουν να δουν, ξέρεις. Έχετε κάνει κατανομή όμως εδώ. Άλλος λέει τα δάνεια, άλλος λέει τα εργατικά. Όχι, μα κάθε μέρα μας παίρνουν. Γιατί δεν ξέρουν. Θέλω να ρωτήσω για την επόμενη φορά. Εμείς μαζεύουμε όλες τις ερωτήσεις και απαντάμε. Λοιπόν, είμαι στο νόμο Κατσέλη. Έχει πάρει δικάσιμο μετά από 2-3 χρόνια. Αν έχει λεφτά και πάει να διαπραγματευτεί απευθείας με την τράπεζα, τι μπορεί να κερδίσει, ακόμα και σε ποσοστό, ακόμα και... Κοιτάξτε να δείτε, δεν τη συμφέρει αυτό. Εφόσον έχει πάρει δικάσιμο και αν έχει προϋποθέσεις να πάει καλά η υπόθεσή της, γιατί να διαπραγματευτεί με την τράπεζα. Αν τώρα έχει πάρει μόνο μια δικάσιμο για να κερδίσει χρόνο, γιατί και αυτό γίνεται, να καταθέσουμε έτσι στο ειρηνοδικείο για να προστατευτούμε και να κερδίσουμε χρόνο. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά αν έχει προϋποθέσεις να πάει καλά στο ειρηνοδικείο, δεν τη συμφέρει να κάνει ρύθμιση με την τράπεζα. Είναι δικό σου. Θα την πετύχω κάποια στιγμή στις εκατοντάδες ερωτήσεις που έχουμε εδώ πέρα. Δάνειο με ελβετικό φράγκο. Τι ενέργειες να κάνω για να έχω μικρότερη δόση αλλά και ασφαλιστικά μέτρα. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Μπορεί να γίνει αγωγή με την οποία να ζητάς να μην υπολογίζει το κεφάλαιο με βάση την παρούσα ισοτιμία, αλλά την ισοτιμία όταν εκταμιεύτηκε το δάνειο. Και ασφαλιστικά μέτρα και προσωρινή για να ισχύει αυτή η χαμηλή δόση από τώρα. Πολύ καλό να προσέχουμε λίγο τα έξοδα σε πολύ υψηλά δάνεια,
γιατί είναι λίγο πιο υψηλά τα έξοδα. Αλλά έχει βγει απόφαση του Πολυβουλού Πρωτοδικείου Ξάνθης που έχει δικαιώσει δανειολήπτη και αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων που έχουν γίνει δεκτά τα ασφαλιστικά. Εγώ συμβουλεύω να ξεκινήσουν αυτές τις αγωγές, να τις κάνουν οι δανειολήπτες. Να μην περιμένουν, γιατί κάποιοι λένε να περιμένω, να δω. Εντάξει. Σοφία, λοιπόν, είμαι στον νόμο Κατσέλη και δεν μπορούσα να πληρώσω τη δόση. Μπορώ να επανέλθω στον νόμο Κατσέλη και αν ναι, μετά από τόσο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι κάτι που το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, αν έχει βγει απόφαση του δικαστηρίου, αν δεν την πληρώνει για τρεις συνεχόμενους μήνες, μπορεί για να έρθει. Ναι, η τράπεζα να κάνει αίτηση έκπτωση. Υπάρχει θέμα τώρα μετά. Δεν μπορεί να, ξανακάνει όταν έχει. Έκανε και έχασε δηλαδή την ευκαιρία. Μια φορά την κάνει αυτή τη διαδικασία. Και μα το είχε τονίσει ακριβώ τώρα το θυμήθηκα που το ξαναείπε. Μα είχε πει φορά ότι. Την κάνεις αυτή μια φορά και με το που θα πα και θα μπει στο νόμο Κατσέλη, οπωσδήποτε τι τρει φορέ. Να πω και κάτι άλλο όμω, βεβαίω. Αυτοί που του απορρίπτονται οι αιτήσει δεν πρέπει να απογοητευτούν και να αποθαρρυνθούν. Ανάλογα με για ποιο λόγο σου έχει απορριφθεί, μπορεί να κάνει τα ανάλογα μέτρα. Αν έχει απορριφθεί σαν απαράδεκτη, μπορεί να καταθέσει νέα αίτηση. Αν έχει απορριφθεί κατ' ουσίαν, μπορεί να κάνει έφεση. Το θέμα είναι αν βγει μια απόφαση να πληρώνει τη δόση. Όχι να κάνει όλη αυτή τη δουλειά πάμε και να Δημήτρη. Πάει στράφη. Είμαι στον ΟΑΕ 52 χρόνια και δεν μπορώ να πάρω τη σύνταξη γιατί χρωστώ 32.000 ευρώ. Είμαι 80 ετών. Τι να κάνω. Εντάξει, είναι φοβερό. Θα αλλάξει αυτό μαζί με τον νέο νόμο. Βέβαια. Ακριβώς. Άρα, θα γίνουν κάποιες ρυθμίσεις ακριβώς. Περιμένουμε, θα γίνει κάποιες ρυθμίσεις, οπότε είμαστε στο περίμενε για τον Δημήτρη. Είναι και μεγάλης ηλικίας ο άνθρωπος, δηλαδή ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Σοφία, επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, απόφαση Ειρηνοδικείου μέχρι το 2018, πλήρωσε ένα ποσό. Μετά το 2018 όμως τι θα γίνει? Θα βγει για 5 χρόνια, θα βγει μια δόση να πληρώνει για μια πενταετία, είναι θετική απόφαση. Μάλιστα. Και μετά θα πληρώσει για ένα διάστημα έως 20-35 έτη το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου του, αν είναι θετική απόφαση. Αν είναι αρνητική, θα απορριφθεί η αίτηση και δεν θα του κάνει καθόλου ρύθμιση. Έχω δάνειο οικογενειακό 980.000 ευρώ. Ναι. Η κόρη της παραχωρεί εισήγηση, σε παρένθεση, υψηλή κυριότητα στην τράπεζα. Μπορεί να πάρει η ίδια την κυριότητα? Αυτό ξέρω ποια κυρία είναι και έτσι έχω στεναχωρηθεί με την υπόθεσή της, διότι ήταν και πολύ στεναχωρημένη όταν μου μίλησε. Δεν μπορείς να αναγκάσεις κάποιον να σου δώσει την ψηλή κυριότητα που έχει. Πρέπει η κόρη της από μόνη της να της μεταβιβάσει την ψηλή κυριότητα. Δεν μπορεί με άλλο τρόπο να πάρει η ίδια την ψηλή κυριότητα του σπιτιού. Η ίδια έχει την επικαρπία. Και η κόρη έχει την ψηλή κυριότητα. Ναι, λέω ότι επειδή έτσι. Εκείνη δεν έχει να πληρώσει, πληρώνει εκείνη. Μήπως μπορεί να της την πάρει? Όχι, δεν γίνεται. Με το ζόρι θα πάρει την ψηλή κυριότητα, αν άλλο θέλει να τη μεταβιβάσει. Ωραία, δεν γίνεται, κυρία Άννα, γιατί είναι η Άννα που μας ρωτάει. Ρύθμιση. Η κυρία Άννα έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση και καταλαβαίνω ότι έχει περάσει. Ρύθμιση στο σταγαστικό 20 και 30% εισοδήματος στην τράπεζα. 100.000 είναι το δάνειο. Δεν πληρώνονται ούτε οι τόκοι. Κεφαλοποιούνται οι τόκοι και αυξάνεται η οφειλή του. Είναι η ρύθμιση αυτή, Γιώργος? Μάλλον είναι μια ρύθμιση που έχει κάνει με την τράπεζα μόνος του. Γι' αυτό έχει τέτοιους κατά κάποιο τρόπο αλγινούς όρους. Αν δεν του αρέσει αυτή η ρύθμιση, θα περιμένει να ψηφιστεί ο νόμος για τα δάνεια, για τα κόκκινα δάνεια, όπου οι ρυθμίσεις θα είναι πιο θετικές. Ή θα κοιτάξει να δει αν μπορεί να μπει στο ειρηνοδικείο ή αν είναι σε ελβετικό δάνειο, αν μπορεί να κάνει την αγωγή για το ελβετικό φράγκο. Συγκεκριμένες οι λύσεις. Πολλοί τηλεθετές μας ρωτάνε τι γίνεται όταν ένας ασφαλιστικός φορέας σου χρωστάει λεφτά και δεν στα δίνει γιατί περιμένει εσύ να δώσεις τις δικές σου ασφαλιστικές φορές. Νομίζω και αυτά όλα θα διευθετηθούν. Μάλιστα. Ενώ νομικά πώς καλύπτονται. Ακούστε να δείτε. Αν δεν ψηφιστούν οι νόμοι τώρα αυτοί που περιμένουμε, δεν μπορούμε να δώσουμε. Να δώσουμε συμβουλή. Μάλιστα. Είμαστε περίοδο αναμονής. Λοιπόν. Και για τα δάνεια του ιδιωτικού, κάποιοι που δεν μπορούν να μπουν στον νόμο Κατσέλη, σου λέει τι ρύθμιση να κάνω. Κάτσε να ψηφιστεί αυτός ο νόμος, να δούμε τι διεξόδους θα μας δίνει για να σου πω. Άρα θέλει και λίγη υπομονή, αλλά λίγη υπομονή, όχι πάρα υπομονή, πολύ. Υπομονή πραγματικά είμαστε, χρειάζεται. Έτσι. Έχω υποβάλει αίτηση για πτώχευση ως επιχείρηση και έχω κάνει και αίτηση για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη ως ιδιώτης. Μπορώ να πω στη ρύθμιση? Λοιπόν. Ως φυσικό πρόσωπο μπορεί να κάνει αίτηση στον νόμο Κατσέλη. Αν, ας πούμε, έχει μια ανώνυμη εταιρεία, άλλο είναι η ανώνυμη εταιρεία, το νομικό πρόσωπο της εταιρείας, και άλλο ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο. Μάλιστα. Δεν έχει σχέση είναι με είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έτσι. Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να πτωχεύσει, αυτός ο φυσικό πρόσωπο μπορεί να πάει στον νόμο Κατσέλη. Άλλο η ανώνυμη εταιρεία, άλλο αυτός. Mm-hmm. Ο μισθός μου είναι 3.000 ευρώ και κατατίθεται σε μια τράπεζα. Δεν μπορούμε να πούμε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ο Θοδωρής, ο φίλος μας στην τράπεζα. Κατατίθεται εκεί. Θα μπορούν να μου ανοίξουν το λογαριασμό, επειδή τους έχω πει ότι αυτόν τον λογαριασμό, επειδή είναι προστατευμένος, θα μπορούσε να το ανοίξουν επειδή είναι πάνω από 1.500 ευρώ. Αμέ.
Μπορούνε. Μπορούνε κανονικά. Και να πάρουν χρήματα. Ενώ τους έχει πει ότι είναι αυτός... κατάσχεση σκύρας βεβαίως και μπορούνε. Ή κοινός λογαριασμός μέχρι 2.000. Άρα να φροντίζει να... κάτι να κάνει, να μην βάσει τα χρήματα σε αυτό το λογαριασμό. Όχι, γιατί επειδή πηγαίνει απευθείας από ό,τι καταλαβαίνουμε. Το ξέρω, δεν γίνεται να το κανονίσει να μην πηγαίνει εκεί η μισθοδοσία του. Δηλαδή, σε αναγκάζουν να μην κάνει συναλλαγές μέσω τραπεζών, έτσι στο τέλος θα καταλήξουμε. Εντάξει. Μάλιστα. Οι μεγάλες επιχειρήσεις κάνουν αίτηση υπαγωγής στην τράπεζα. Είναι για τα επιχειρηματικά δάνεια τώρα αυτά και είναι υπαγωγή το άρθρο 99, μάλλον δεν έχει να κάνει με τον νόμο Κατσέλη. Ναι, βεβαίως και κάνουν. Μπαίνουν στη διαδικασία της συνδιαλλαγής και βέβαια το κάνουν πάρα πολλές. Για να κερδίσουν και αυτές χρόνο και να μπορέσουν να προχωρήσουν να βρεθεί κάποια λύση. Πολλές επιχειρήσεις το κάνουν αυτό. Μεγάλες επιχειρήσεις όμως είναι η διαδικασία του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα. Μέχρι ποιο ύψος δανείου ρυθμίζονται οι οφειλές? Χρωστάω 750.000 ευρώ σε δύο τράπεζες. Λοιπόν, δεν έχει όριο, ανώτατο όριο, όταν θες να μπει στο νόμο Κατσέλη και 1 εκατομμύριο να χρωστάς και 2 εκατομμύρια να χρωστάς. Δεν θα σου πει κανείς γιατί έρχεσαι με τόσο πολλά λεφτά. Το θέμα είναι να δικαιολογήσεις για ποιο λόγο πήρες τόσα λεφτά και ότι όταν τα πήρες ίσως σε θέση να ανταπεξέλθεις. Ότι δεν περίφθες δηλαδή δολίως αδυναμία πληρωμής. Διότι στο ειρηνοδικείο, όταν οι ειρηνοδίκες βλέπουν τόσο υψηλά ποσά, 1 εκατομμύριο ευρώ χρέος, σου λέει, ανθρωπέ μου, πώς ήξερε ότι μπορεί να τα απεξέλθει και μπορεί να σου απορρίψουν λόγω δόλου. Θέλει προσοχή λοιπόν εκεί και καλό δικηγόρο να το σημάχει. Υπάρχει λύση, γι' αυτό ναι, είμαστε το κάθε απόγευμα, αλλά υπάρχει λύση όμως και για να βελτιώσουμε, κυρίες και κύριοι, τα οικονομικά μας. Και αυτό γιατί? Γιατί υπάρχουμε. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωή μας, αλλά και τα οικονομικά μας, μερικά μικρά tips. Και αυτά δεν μπορούν να είναι άλλα από το να κάνουμε ρυθμίσεις οφειλών στην εφορία, να κάνουμε τη ρύθμιση οφειλών στα ταμεία, να κάνουμε ρυθμίσεις, οι οποίες βγαίνουν και μας τις ανέφερε και η Άννα Κορσάνου σήμερα, στις τράπεζες που χρωστάμε και να μην σταματάμε, να πηγαίνουμε να διαπραγματευόμαστε. Επίσης, μέτρα για τη μείωση του ενοικίου που επίσης μας είπε η Άννα Κορσάνου σήμερα από το στούντιο εδώ του SBC. Καθώς και μην ξεχνάμε το κοινωνικό τιμολόγιο της στη ΔΕΗ, το οποίο έχουμε αναφερθεί πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Άννα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάντα πολύ ωραία εκπομπή σας. Είναι πάρα και νομίζω δίνουμε και πληροφορίες στον κόσμο. Γρήγορες πληροφορίες, σωστή νομική ενημέρωση, δεν γίνεται από την τηλεόραση. Εδώ κάποιες γενικές πληροφορίες δίνουμε. Το σωστό είναι να βρουν ένα δικηγόρο. Όλοι έχουν ένα γνωστό δικηγόρο από τον κύκλο, από το φιλικό, το κοινωνικό. Να πάνε στο γραφείο του να τον συμβουλευτούν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που και σήμερα επιλέξατε να είστε εδώ στην παρέα μας. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Γεια σας.